Καλησπέρα φίλοι μου. Λοιπόν, 7 Δευτέρου ξεκινάμε ένα νέο live. Μέχρι να μπείτε, περιμένω να μπείτε, να ξεκινήσουμε. Ελπίζουμε να έχει καλό σήμα σήμερα. Ωραία, ελπίζω να ακούγομαι καλά. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που ξαναμπήκατε μέσα για το σημερινό live. Αφήσουμε λίγο ακόμα ένα περιθώριο να μπουν οι φίλοι μας για να ξεκινήσουμε. Να βάλετε ερωτήσεις και θέματα. Τις ερωτήσεις και τα θέματά σας για να ξεκινήσουμε. Ωραία, like που πέφτουνε, τι γίνεται εδώ? Ποιος κόλλησε το το χεράκι του κόλλησε? Είναι κανένας? Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, τι θα ήθελα να πω τώρα, τι να ξεκινήσουμε να πούμε. Λοιπόν, σαν αρχή φίλοι μου θα ήθελα να σας πω σήμερα για τη στιγμή. Όσο ανεβαίνει η συνειδητότητά μας, τόσο ο κύκλος, θα λέγαμε, των πληροφοριών στη στιγμή, θα λέγαμε, μεγενθύνεται, αλλά ενώ μεγενθύνεται, όλη αυτή η πληροφορία μέσα σε κάθε στιγμή που έχουμε και είναι σαν να σταματάει εισαγωγικά ο χρόνος, όταν ανεβάζουμε συνείδηση, έχουμε και σε κάθε κύκλο, σε κάθε χέρι θα λέγαμε, σε κάθε στιγμή, όσο και κρατάει αυτή, την επιλογή. Φεύγουμε από τη μηχανικότητα και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε ανά τη στιγμή που εμείς ενθυμούμαστε τον εαυτό μας να έχουμε μια νέα επιλογή. Η ενθύμηση του εαυτού μας είναι να μπορούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να έχουμε την επιλογή. Υπάρχει φίλοι μου αυτό που λέμε η αγαθότητα, υπάρχει φίλοι μου αυτό που λέμε η μηχανικότητα, που είναι ένα είδος αισθηκτόδους ζωής, και υπάρχει η συνειδητή ζωή. Κανείς δεν μας βιάζει ή θα λέγαμε ότι πρέπει να περάσουμε μέσα από την συνειδητή ζωή, αλλά από την άλλη αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο αυτοσυνείδησης, δημιουργίας, ενδυνάμωσης, θα πρέπει να καταλάβουν πώς να μπορούν να υποφελούνται από το τώρα, να ζουν στη στιγμή, να παρατηρούν τον εαυτό τους, το περιβάλλον, να παίρνουν τις πληροφορίες, ώστε να μπορούν να φτιάχνουν καλύτερα την πραγματικότητα που τους αντιπροσωπεύει. Κάθε φορά που εμείς ανεβάζουμε συνείδηση, θα λέγαμε και τρέχουμε γρηγορότερα, οι πληροφορίες περνάνε από μέσα μας, είμαστε πιο ανοιχτοί, λαμβάνουμε περισσότερο όγκο πληροφοριών και σας είπα, το κυριότερο είναι ότι έχουμε την επιλογή να σταματήσουμε ή θα λέγαμε να ξεκινήσουμε μία νέα δόνηση. Αυτό μας κάνει να είμαστε κύριοι του εαυτού μας
και αυτό φυσικά διευκολύνει τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, καταλαβαίνουμε ότι η αυτοσυνείδηση, το να ξέρω ποιος είμαι, το να ξέρω τι κάνω, το να ξέρω να ελέγχω το σώμα μου, είναι ένα προσόν για τον άνθρωπο που θέλει να γίνει δημιουργός, για τον άνθρωπο που θέλει να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση, θα λέγαμε, και να μπορεί να εκφράσει συνειδητά την πραγματικότητά του. Από την άλλη, αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να είναι σε μια ειρήνη, σε μια παράδοση, σε μια αγαθότητα, μπορούν να πάνε εκεί πιο εύκολα, μπορούν να πάνε εκεί χωρίς να χρειάζεται να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους τόσο πολύ, θα λέγαμε με μια παράδοση του εαυτού τους, ώστε να βιώνουν, θα λέγαμε, τον εαυτό τους μέσα στο φως, με ένα, θα λέγαμε, κεντράρισμα, με μια κατάσταση νιρβανικής, θα λέγαμε, έτσι, νιρβανικής κατάστασης, με την έννοια ότι θα ζουν σε μια ευτυχία, σε μια αγαθότητα. Όταν οι άνθρωποι φωτίζονται, φίλοι μου, δεν πάει να πει ότι σταματάνε οι προκλήσεις. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος φωτίζεται όλο και παραπάνω, με την έννοια ότι μπορεί και συναλαμβάνει παραπάνω φως μέσα του, παραπάνω πληροφορίες, ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί και να μπορεί να διοχετεύσει ανάλογα και να γιώσει το φως, δεν πάει να πει ότι σταματάνε οι προκλήσεις, οι αποστολές, οι περιπέτειες, αναλόγως ο καθένας τι χρησιμοποιεί στη ζωή του. Αυτό που συμβαίνει είναι να μπορεί να αποφύγει τη τσάμπα, θα λέγαμε το τσάμπα κόπο. Όπως λένε και στα γυμναστήρια, τις περισσότερες φορές λένε ότι δεν χρειάζεται κόπος, χρειάζεται τρόπος. Αυτό ακριβώς σημαίνει όταν ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά φωτιστεί. Καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται να σπαταλάει την ενέργεια στην προσπάθεια, η ζωή του γίνεται, θα λέγαμε, χωρίς αντίσταση, πιο εύκολη, με την έννοια που έχω γράψει στο Facebook, στην εισαγωγική κάρτα, που λέει ότι η έννοια της μεσότητας είναι να μπορείς να δημιουργήσεις με την ελάχιστη προσπάθεια το μέγιστο αποτέλεσμα. Να εκφράζεις τη μεγαλύτερη δύναμη με τη μικρότερη προσπάθεια. Λοιπόν, για να δούμε, μπήκανε μέσα άτομα. Θα κάνουμε ένα refresh και να ξεκινήσουμε να δούμε τι ωραία νέα. Λοιπόν, καλησπέρα στη Ρούλα, καλησπέρα στο Μισαήλ, στην Πασχαλίνα, στη Λένα και σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μπει, απλά μπορεί να μην τους βλέπω τώρα. Ωραία, θα περιμένω φίλοι μου να γράψουμε. Να μου γράψετε να μιλήσουμε. Ο Κώστας. Καλησπέρα Κώστα. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, ο Κώστας λέει, σταμάτη, πες μας λίγα λόγια για τους ομοφιλόφιλους μετά από τις δηλώσεις του παπά. Μετά τις δηλώσεις του παπά. Εντάξει, περισσότεροι φίλοι τώρα, για να καταλάβετε τι εννοεί ο Κώστας, έπαιξε ένα βίντεο ότι ένας παπάς ήταν σε ένα πρωινάδικο και εξέφραζε τη γραμμή, θα λέγαμε, που έχει τραβήξει, θα λέγαμε, το δόγμα, η Εκκλησία, σχετικά με τους ομοφιλόφιλους. Και μετά, ενώ σταμάτησε αυτή η εκπομπή, ας πούμε, παράτησε τα μικρόφωνα γιατί κάποιος το προσέβαλε, μετά ακούστε γιατί του κάνει και μήνυση. Και να πω, λέει, δύο λόγια για τους ομοφιλόφιλους. Τώρα αυτό είναι και μεγάλο ζήτημα. Θα ξεκινήσω καταρχήν να πω για τον παπά, για τις δηλώσεις του παπά. Ο κάθε παπάς, κάθε άνθρωπος που έχει ταχθεί σε ένα δόγμα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να έχει την προσωπική του γνώμη πάνω σε οτιδήποτε. Η προσωπική του γνώμη πρέπει να συμπλέει και να παραλληλίζεται με το δόγμα το οποίο ανήκει. Αλλιώς δεν θα ήταν ακόλουθος αυτού του δόγματος. Οπότε φίλοι μου, καταλαβαίνετε ότι όταν καλάνε σε ένα πρωινάδικο έναν άνθρωπο, θα λέγαμε, της επιστήμης, θα σας μιλήσει επιστημονικά. Ένας άνθρωπος της Εκκλησίας θα σας μιλήσει
ανάλογα το δόγμα της Εκκλησίας, θα λέγαμε, που βρίσκεται. Έτσι, το να φωνάζουμε κάποιον άνθρωπο και να λέμε πες μας το δόγμα και μετά να τον κράζουμε και να τον βρίζουμε, εντάξει, δεν είναι και ωραίο πράγμα για να του κάνουμε μήνυση. Γιατί αυτό το ξέρανε πάρα πολύ καιρό, το τι πιστεύει η Εκκλησία για τους ομοφυλόφιλους. Επομένως, δεν φαίνεται πάρα πολύ δίκαιο να φωνάζει έναν άνθρωπο που είναι κάτω από ένα δόγμα και μετά να μηνύσει τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Άμα θες, μπορείς να κάνεις τη σκηνή σου απέναντι σε αυτό το δόγμα μέσα στην κοινωνία, αλλά όχι συγκεκριμένα στον άνθρωπο που εκφράζει αυτό το δόγμα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τους ομοφυλόφιλους, φίλε Κώστα, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το κοιτάξουμε, πρέπει να δούμε από πού, από ποια πλευρά το λέει η Εκκλησία, από ποια πλευρά το λένε οι κοινωνιολόγοι, από ποια πλευρά το βλέπουν οι ψυχολόγοι, έτσι, και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν βγει τώρα στη φόρα. Είναι φυσικό να σας ξεκινήσουμε από το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μπορεί καταρχήν να προβάλλει ίσως τις απόψεις του, ό,τι απόψεις και να είναι αυτές, και να έχει την δική του, θα λέγαμε, το δικό του δικαίωμα όχι μόνο στην ερωτική, σε κάθε επιθυμία, ανάλογα και τις συνέπειες που θέλει να περάσει, να μάθει, αναλόγω στην επιθυμία, την οποία, δηλαδή, θα λέγαμε, την εμπειρία την οποία θέλει να λάβει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, φίλοι μου, ότι αυτό είναι πέραν των δυνατοτήτων, θα λέγαμε, ορισμένων ανθρώπων για να σταματήσουν τις επιθυμίες ορισμένων ψυχών, ορισμένων ανθρώπων που θέλουν να πάρουν, θα λέγαμε, κάποια εμπειρία μέσω της επιθυμίας της οποίας έχουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αναφέρεται το δικαίωμα του καθένα. Κοινωνιολογικά θα πρέπει να εκφράζονται ορισμένες απόψεις για το πώς θέλουμε να μια κοινωνία, θα λέγαμε, να έχει μια δομή, μια κοινωνική δομή. Είναι φυσικό ότι από εκεί και πέρα, αναλόγως την ηθική, την παράδοση, τη συνειδησιακή κατάσταση των ανθρώπων, εκφράζουμε ορισμένους νόμους για να μπορούμε μέσα από αυτούς τους νόμους να ζούμε όσο περισσότερο ευχαριστημένοι όλοι οι άνθρωποι σε μια κοινή, θα λέγαμε, πραγματικότητα. Είναι φυσικό μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, λοιπόν, να μην χωράει σε εισαγωγικά κανένα δόγμα, έτσι, καμία διδασκαλία, παρά μόνο, θα λέγαμε, η πλειοψηφία και η συνειδησιακή κατάσταση των ανθρώπων για το καθένα πώς θέλει να εκφράσει, θα λέγαμε, τη ζωή του μέσα στην κοινωνία και πώς θέλουμε να υπάρχει μια κοινωνία. Γι' αυτό υπάρχουν διάφορες πολιτικές που είναι εκφράσεις, θα λέγαμε, των ανθρώπων για το τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουν, θα λέγαμε, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι φυσικό παλιά η θρησκεία και η πολιτική να ήταν ενωμένοι, να ήταν δύο δυνάμεις που μπορούσαν να μανιπουλάρουν, θα λέγαμε, τον κόσμο. Οπότε πηγαίνουν μαζί, γιατί δεν μπορούσαν να ήταν σε μεγάλη ρήξη. Όμως, σας είπα, σε αυτές τις περιόδους που ζούμε, είναι οι ενέργειες είναι τόσο διασπαστικές που κάθε εγώ, κάθε αυτός θα αρχίζει να παίρνει παραπάνω εστίαση, παραπάνω βαρύτητα, παραπάνω δύναμη και θα δημιουργηθεί, θα λέγαμε, μια συλλογική κοινωνία από ισότιμα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά μέλη τα οποία μπορούν να τη δημιουργήσουν. Με την έννοια ότι κάθε άνθρωπος θα αρχίσει να αξιώνει τον εαυτό του, θα λέγαμε, παραπάνω, θα λέγαμε, από το συλλογικό στην αρχή, ώστε μετά μπορεί, κατά την αξία που έχει δώσει, να συνευρίσκεται με άλλους ανθρώπους που να δημιουργήσουν μια συλλογική πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά την ομοφυλοφιλία, έχουμε κάνει μερικά βιντεάκια. Η ομοφυλοφιλία, είπε ο παπάς, ότι στην πραγματικότητα, αν είναι ένα ψυχικό ελάττωμα ή όχι. Πρέπει να καταλάβουμε μέσα μας, φίλοι μου, στην πραγματικότητα, ότι όλοι έχουμε τάσεις ομοφυλοφιλίας, αναλόγως το πόσο έχει ο καθένας ενεργοποιήσει ή όχι το DNA. Το DNA, σας είπα, είναι αυτό που έχει ροπές, είναι αυτό που έχει ροές, είναι αυτό που έχει τάσεις. Αναλόγως τον άνθρωπο, τις εσαρκώσεις, κάθε φορά που εμείς ενεργοποιούμε ορισμένες δονήσεις πάνω στο DNA, είτε λόγω της γης, της δονήσης της γης, είτε λόγω της δονήσης της συνείδησης των ανθρώπων που αλλοσυνδέονται και εκφράζονται, δίνουν ορισμένες τάσεις στο DNA. Έτσι, λοιπόν, το DNA υπάρχει περίπτωση να εκφυλιστεί, τα λέγαμε, κατά τον καιρό. Αυτό συμβαίνει, λοιπόν, σε όλους τους ανθρώπους, ότι ανά τους καιρούς που έχουμε περάσει και ανά τις επιθυμίες και τις επιλογές που έχουν κάνει στην ανθρωπότητα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μπορούν να βγαίνουν μερικά
πράγματα, μερικές τάσεις ορισμένες, θα λέγαμε, σε ορισμένους ανθρώπους. Αν το δούμε μέσα από τη φυσιολογία, θα μας φανούν περίεργα πράγματα τα οποία, θα λέγαμε, συμβαίνουν, γιατί θα μας φαίνονται δυσαρμονικά. Αν το δούμε όμως από την κατάσταση της ψυχής, του πνεύματος, και ότι αγάθε άνθρωπος, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα είναι μια ψυχή που εσαρκώνεται σε μια μορφή για να πάρει εμπειρίες, τότε, φίλοι μου, κάθε ψυχή που έχει διαλέξει ένα δρόμο, θα λέγαμε, επέκτασης της σεξουαλικότητας σε διάφορες, θα λέγαμε, καταστάσεις, τις οποίες μπορεί να φαίνονται περίεργες, με σκοπό να μάθει ή με σκοπό να μπορεί να ξεχάσει ή με σκοπό να βιώσει, εν πάση περιπτώσει, κάθε συνέπεια την οποία μπορεί να δώσει η έννοια της ταύτισης, καταλαβαίνετε ότι θα έχει τις ανάλογες, θα λέγαμε, συνέπειες. Εκφράζει λοιπόν το DNA, δεν είναι μόνο η ομοφιλοφιλία, αλλά είναι κάθε ψυχικό, θα λέγαμε, ελάττωμα ή κάθε ψυχική κατάσταση που έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτόν τον καιρό. Το θέμα λοιπόν, όπως για την ομοφιλοφιλία, έτσι ακριβώς και για άλλα πράγματα που έχουμε μέσα μας, θα λέγαμε, είναι κατά πόσο αυτό το εκφράζουμε με τη συνειδητή, θα λέγαμε, έννοια, όπως σας εξήγησα και στην αρχή, ή με την έννοια της μηχανικότητας. Η Εκκλησία και οι διδασκαλίες πάνω σε αυτό το πράγμα εξηγούν ότι η λαγνία είναι μια κατάσταση, όπως και άλλα πράγματα, λεμαργία και όλα αυτά τα διάφορα θανάσιμα αμαρτήματα, όπως τα λένε, με την έννοια ότι εμείς ταυτιζόμαστε τόσο πολύ και επεκτηνόμαστε τόσο πολύ μέσα αυτό εδώ πέρα τα πράγματα, όπου μπορούμε να ξεχάσουμε τον εαυτό μας, δηλαδή να μην έχουμε επαναφορά. Και επειδή φυσικά τον καιρό που βγήκαν αυτές τις δασκαλίες οι άνθρωποι ήταν αμόρφωτοι και δεν ξέρανε πάρα πολλά, θα λέγαμε, πράγματα για να μπορούν να εννοήσουν και δουλεύανε πολύ με το φόβο και τον πόνο τότε, καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να το δώσουν με αυστηρά, θα λέγαμε, κριτήρια, χωρίς να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι στην πραγματικότητα τι εννοούσαν με την έννοια της ταύτισης. Γι' αυτό βλέπετε ότι η Εκκλησία, φίλοι μου, αρχίζει και είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε, κατακριτική σε ορισμένα πράγματα, με σκοπό και εκείνη να έχει ξεχάσει, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, ότι μιλάει σε ανθρώπους και ότι αυτά τα πράγματα της δασκαλίας εννοούταν για τις ψυχές, για την ψυχική διαδρομή του κάθε ανθρώπου, του οποίου θέλει να φτάσει σε μια αυτοσυνείδητη κατάσταση, σε μια συνειδητή αγνότητα. Όπως λοιπόν η λεμαργία, η λαγνία και τόσα πολλά πράγματα μπορούν να φέρουν καταστάσεις στον άνθρωπο, ό,τι κάνουμε υπέρμετρα και αυτή τη στιγμή και στην πραγματικότητα, εμείς οι άνθρωποι όλοι εδώ πέρα, από τη στιγμή που κάνουμε κάτι υπέρμετρα, θα μας φέρουν τις ανάλογες συνέπειες. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Στο κοινωνιολογικό θέμα, επειδή αυτοί οι άνθρωποι λόγω της θρησκείας φάγανε μεγάλο κράξιμο, φάγανε μεγάλη κατάκριση, μέσα τους κυριαρχεί αυτό το συνέστημα της ισορροπίας και ότι θέλουν, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, να φύγουν από αυτή την σκλαβιά την οποία τόσο καιρό οι άνθρωποι, θα λέγαμε, ρίχνανε πάνω τους, θα λέγαμε, έτσι, ορισμένες κατακρίσεις. Αυτό έχει δημιουργήσει μία απόλυση και έρχεται από την άλλη πλευρά τώρα να διοικηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν αντιπαλότητες ανάμεσα σε αυτό το θέμα, αντί να μπορούν να το λύσουν, θα λέγαμε, πιο ειρηνικά. Να ξέρετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι στην πραγματικότητα όλο το θέμα γίνεται σαν μια εκτόνωση της τον τόσο καιρό, θα λέγαμε, σκλαβιάς και πόνου που είχαν τραβήξει αυτοί οι άνθρωποι. Βλέπετε, όπως κάθε πράγμα που το πιέζουμε και μετά αρχίζει και εκτινάσεται αυτό και έρχεται η αντίδραση, έτσι ακριβώς συμβαίνει αυτούς τους φίλους, έτσι, που είναι ομοφιλόφιλοι. Κάθε φορά εκείνοι μπορούν να χαίρονται τον έρωτά τους, έτσι, και να μην έχουν, θα λέγαμε, ιδέα ή να μην τους νοιάζει το τι μπορούν να κάνουν σχετικά με την αναβάθμιση της συνειδητότητάς τους, και δικαίωμά τους είναι να μπορούν να περάσουν την ψυχική τους κατάσταση έτσι όπως θέλουν και να έχουν την ατομική τους, θα λέγαμε, ακεραιότητα. Πρέπει να καταλάβετε ότι όλη αυτή η πίεση που τόσο καιρό, θα λέγαμε, ασκούσε η κοινωνία πάνω τους, έρχεται τώρα να φέρει ένα μεγάλο κύμα αντίδρασης με σκοπό να διαδηλώνουν την ομοφιλοφιλία, να διαδηλώνουν ορισμένα πράγματα και αυτοί πάλι να ξεκινήσουν να το κάνουν υπέρμετρα. Αυτό πιστεύω ότι θα έρθει σε μια ισορροπία σιγά σιγά. Ο κόσμος θα φύγει έξω από την κατάκριση της ομοφιλοφιλίας και οι ομοφιλόφιλοι φίλοι μας θα ησυχάσουν σχετικά με τα δικαιώματα, θα νιώσουν ότι είναι και αυτοί άξιοι και επομένως δεν ζητάνε τόσα πολλά πράγματα τα οποία ζητάνε
να εκφραστούν με τρόπο, θα λέγαμε, έτσι, πιο, με τρόπο τόσο, θα λέγαμε, έντασης, έτσι, ώστε να επιφέρουν αντιδράσεις από τους άλλους ανθρώπους που δεν ασπάζονται την ομοφιλοφιλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε, μπορούμε να τα αναλύσουμε πολύ βαθιά, έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα, είπαμε, κάθε άνθρωπος, σταματάμε εκεί πέρα, μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει, του αρέσει, δεν του αρέσει, είναι ορισμένα πράγματα που είμαστε περιορισμένοι και ένας από τους περιορισμούς, φίλοι μου, που έχουμε σαν άνθρωποι, γιατί είμαστε αδύναμα όντα, είναι, θα λέγαμε, τα πάθη μας. Αυτά πρέπει να τα σεβαστούμε, τα πάθη μας. Δεν πρέπει να κράζουμε τον άλλον ή να τον κατακρίνουμε για τα πάθη τα οποία έχει. Τα παθήματά μας, όλος ο κόσμος έχει τα δικά του παθήματα. Άλλος μπορεί να έχει παραπάνω λαγνία, άλλος μπορεί να έχει παραπάνω θυμό, άλλος παραπάνω ζήλια, άλλος παραπάνω λεμαργία. Το καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα ότι ό,τι και να είναι και το κάνουμε υπέρμετρα, είναι φυσικό όταν μας φέρει πόνο. Είναι φυσικό όταν μας φέρει μηχανικότητα. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι φίλοι της Εκκλησίας πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν με το ζόρι να κάνουν έναν άνθρωπο να διαλέξει την συνειδητή, θα λέγαμε, αναβάθμιση ή την αγνότητα ή οτιδήποτε πράγματα μπορεί να επιφέρει σε ο ανθρώπινο είδος κάτι επεκτάσεις θετικές και προς το φως όλες οι ψυχές. Άλλες ψυχές μπορεί να έχουν επεκτάσεις, θα λέγαμε, σχετικά με την ύλη. Άλλες ψυχές μπορεί να έχουν επεκτάσεις με το πνεύμα. Ο καθένας στη δική του διαδρομή. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, φίλοι, κάθε φορά, γιατί υπάρχουν ακόμα και για την ομοφιλοφιλία, θα λέγαμε, επίπεδα. Το να σκεφτείς μια ομοφιλοφιλική φάση μόνο για ειδονή είναι αλλιώς από το να συμπεριφέρεσαι τελείως ομοφιλοφιλικά, έτσι. Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες εκφράζουμε, θα λέγαμε, τις προτιμήσεις μας. Άλλος είναι να συμπεριφέρεσαι 100%, άλλος είναι να συμπεριφέρεσαι ντεμή, άλλος είναι να έχεις κάνει και εγχείρηση και να είσαι, θα λέγαμε, σε διαφορετικό σώμα. Είναι αλλιώς κάθε πράγμα μέσα μας, αναλόγως την ένταση και το ρυθμό τον οποίο, θα λέγαμε, έρχεται. Άρα στους περισσότερους, θα λέγαμε, ανθρώπους που γεννιούνται ομοφιλόφιλοι, είναι επειδή το DNA τους εκφράζει τέτοιες τάσεις. Σε άλλους ανθρώπους, που το DNA τους δεν εκφράζει τόσο μεγάλες τάσεις ομοφιλοφιλίας, παίζει ρόλο το περιβάλλον τους που τους συνεργοποιεί, θα λέγαμε, αυτή την τάση, λοιπόν, να εξερευνήσουν, θα λέγαμε, ερωτικά το ίδιο φύλο ή οτιδήποτε άλλα πράγματα. Έχουμε κάνει βιντεάκια πάνω σε αυτά τα πράγματα, αλλά επίσης ένα άλλο θέμα που θέλω να σας πω είναι ότι όταν πάμε στην καρδιά, είναι φυσικό να δεχόμαστε όλο τον κόσμο και να ενωνόμαστε με το πνεύμα. Κάθε άνθρωπος που είναι ομοφιλόφιλος μπορεί να μπει στην καρδιά και να ενωθεί με το πνεύμα. Όμως για τον άνθρωπο που θέλει να εκφράσει ανώτερες συνδυσιακές καταστάσεις και θέλει να μπει σε ένα είδος, θα λέγαμε, αγνότητας, συνδυσιακής επέκτασης, ώστε να φύγει από τα πάθη και να αποταυτιστεί από την ύλη, είναι φυσικό ότι ομοφιλόφιλοι δεν μπορούν να ανήκουν σε αυτό το πράγμα. Διότι θα πρέπει να σταματήσουν τις ερωτικές απολαύσεις, έτσι, γιατί θα πρέπει να εκφράζουν τη συνειδητότητα, θα λέγαμε, σε ανώτερα επίπεδα. Από αυτό και μόνο από αυτό το λόγο μπορούμε να πούμε μόνο ότι όχι μόνο ομοφιλόφιλοι, κάθε άνθρωπος που είναι λάγνος και ασκεί τη λαγνία σε υπέρμετρο βαθμό, θα λέγαμε, του εμποδίζεται να μπορεί να ανέβει σε συνδυσιακές επεκτάσεις ανωτέρων επίπεδων. Γιατί κάθε φορά που εμείς ταυτιζόμαστε και εκφράζουμε και εσωκλείουμε τη συνείδησή μας κάτω από μια συγκεκριμένη δόνηση και την επεκτείνουμε, θα λέγαμε, είναι σαν να μην, θα λέγαμε, τραβάμε μέσα μας και προς τα πάνω, θα λέγαμε, την επίκταση συνείδησης και να την εκφράζουμε στο 3D κόσμο, στη σαρκική ειδονή, στο συνέστημα και το κατώτερο εγώ. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο για ποιο πράγμα και πού υπάρχει ορισμένοι περιορισμοί, θα λέγαμε, έτσι, και να αφήσουμε τις καταστάσεις κατάκρισης. Από την άλλη πλευρά, έχω να πω για τους φίλους μας που είναι ομοφιλόφιλοι, φίλοι μου, γνωρίστε ορισμένα πράγματα, αφαιθείτε κι εσείς, σας καταλαβαίνουμε ότι νιώθετε άσχημα με όλο αυτό το πράγμα. Αυτός ο πόλεμος που γίνεται τώρα μεταξύ
των ομοφυλόφιλων και μη, είναι παραπάνω εγωιστικός, είναι διανοητικός και στην πραγματικότητα δεν πιάνει την αληθινή αιτία, έτσι, των πραγμάτων. Είναι πιο πολύ, θα λέγαμε, πολιτικός και κατακριτικός. Αν πραγματικά θέλετε να είστε αυτό που είστε, δεν χρειάζεται και συνεχώς, θα λέγαμε, να το προβάλλετε τόσο πολύ με την έννοια να ενεργοποιείτε τις αντιστάσεις των άλλων ανθρώπων. Απ' την άλλη, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Πρέπει να γίνει αυτός ο πόλεμος μέχρι να μάθουμε να συνυπάρχουμε όλοι και να σεβόμαστε όλοι τις επιθυμίες και τα πάθη των ανθρώπων και να βγούμε από αυτή την κατάκριση. Πλέον, επειδή ο κόσμος είχε μάθει να ήταν φοβικός και σας είπα να λειτουργεί με το φόβο και τον πόνο σαν πολικότες, τώρα πλέον θα ξεκινήσει να λειτουργεί με το μαγνητισμό της επιθυμίας. Είναι άλλο θέμα να απαξιώνεις κάτι, να φοβάσαι κάτι, ώστε να απολωθείς αρνητικά για να φύγεις μακριά του, και άλλο θέμα κάτι να σ' αρέσει πολύ, ώστε να απολωθείς θετικά για να πας κοντά του. Έτσι, αυτή η παλιά ενέργεια με τη νέα ενέργεια θα αντικατασταθεί. Πλέον λοιπόν δεν θα φοβόμαστε, ούτε χρησιμοποιούμε την κατάκριση, ούτε τον πόνο για να φύγουμε από κάτι, αλλά χρησιμοποιούμε τη μέθοδο να μας αρέσει κάτι πολύ, όπου θα μας τραβήξει και θα φύγουμε από τα υπόλοιπα. Γι' αυτό σας λέω, ακολουθήστε τον ενθουσιασμό σας, ακολουθήστε τον σας αρέσει πολύ, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα το οποίο κάνατε παλιά όταν κάτι το φοβόσασταν, το πονάγατε, το απαξιώνατε για να φύγετε μακριά του. Είναι το ίδιο πράγμα, σας δίνει μια κατεύθυνση, αλλά χωρίς πόνο. Επομένως, ο καθένας σας ακολουθήσει τον ενθουσιασμό του με σεβασμό, είπαμε πάλι, στην ελευθερία του κάθε ανθρώπου και στην επιλογή του. Ακόμα και αυτή την επιλογή του φαίνεται πολύ παράξενη στα μάτια μας. Ήτανε μεγάλο θέμα, ξέρω ότι δεν τα ανέλησα πάρα πολύ γρήγορα και το ξέρω ότι τα ανέλησα πάρα πολύ γρήγορα και δεν, ίσως να έχουμε και άλλες καταστάσεις να μπορούσαμε να λύσουμε περί αυτού του θέματος, αλλά θα συνεχίσουμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει ο Δημάκης, τι γράφει εδώ. Λοιπόν, λέει ο Δημάκης, μπορεί να υπάρξει παρατήρηση όταν λειτουργούμε κάτω από κάποιο εγώ. Λοιπόν, φίλε Δημάκη, είναι ακριβώς αυτό που είπαμε και για την ομοφιλοφιλία και για όλα τα άλλα πράγματα. Όταν κάποιος άνθρωπος, λοιπόν, έτσι, είναι μες στη λαγνία, δεν μπορεί να κάνει σωστή παρατήρηση των πραγμάτων. Είναι σαν να λέγαμε κάθε εγώ που έχουμε, κάθε ταύτιση που έχουμε, κάθε δόνηση που έχουμε, μας δίνει την ανάλογη πραγματικότητα. Μας δίνει την ανάλογη πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε εμείς να έχουμε παρατήρηση μέσα από το εγώ. Ξεκινάμε να παρατηρούμε μέσα από το εγώ γιατί δεν έχουμε βγάλει τον εαυτό μας έξω από το εγώ. Αλλά έτσι έρχεται αυτό εδώ πέρα το πράγμα του μπερδέματος, της κολοκυθιάς που λέμε. Γιατί να είναι έτσι και γιατί να μην είναι αλλιώς. Κάθε εγώ μέσα του παρατηρεί ανάλογα τον εαυτό του. Κάθε εαυτός μας λοιπόν, κάθε δόνηση μας δίνει τη δική της πραγματικότητα. Είναι ανώφελο να παρατηρούμε από μία δόνηση. Είναι ο λαβύρινθος, θα λέγαμε, με το μηνόταυρο. Μας βγάζει σε λαβύρινθο. Όλες οι αλήθειες είναι κανονικές μέσα από τα εγώ. Μόνο όταν βγούμε έξω από το εγώ, στην αντικειμενική πραγματικότητα, εκτός από τα πρίσματα του διαχωρισμού, τότε μπορούμε να παρατηρήσουμε όλα τα εγώ άξια, έτσι, αλλά και στην αληθινή τους μορφή. Είναι φυσικό λοιπόν να περάσουμε από μεσημέρα επίπεδα παρατήρησης. Όσο γίνουμε από το εγώ, τόσο η παρατήρηση είναι πιο αντικειμενική και μπορούμε να δούμε καλύτερα τα πράγματα. Όσο είμαστε μες στο εγώ, τόσο η παρατήρηση είναι υποκειμενική και μπερδευόμαστε γιατί όλες οι αλήθειες έτσι είναι αληθινές, αλλά μάχονται μεταξύ τους. Λοιπόν, λέει η Χριστίνα, όταν μια ψυχή νιώθει ολοκληρωμένη, παρόλα τα πολλά προβλήματα που παίρναμε, θα περάσει, λέει, την πύλη. Σκοπός, Χριστίνα, δεν είναι να περάσουμε την πύλη. Και δεν ξέρω ποια πύλη λες, αλλά όποια πύλη και να λες. Σκοπός μας είναι η διαδρομή, να είναι εντάξει με την ψυχική μας, τα λέγαμε, κατάσταση. Αν λοιπόν είσαι ικανοποιημένη με αυτά που κάνεις, χωρίς τις προκλήσεις, όχι τα προβλήματα, τις προκλήσεις τα οποία περνάς, είναι σίγουρο ότι έχεις περάσει ήδη την πύλη. Έτσι. Άρα δεν είναι σκοπός μας κάποτε να πάμε στον παράδεισο,
Σκοπός μας είναι να εννοήσουμε ότι ο Παράδεισος μπορεί να είναι εδώ και τώρα ανεξαρτήτως της προκλήσεις. Έτσι πάει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Πρέπει να μάθετε να φέρετε τον Παράδεισο στο εδώ και τώρα. Να φέρετε όλα αυτά τα πράγματα που κάνετε στο εδώ και τώρα. Ένας άνθρωπος όταν ακολουθάει κάτι πρέπει να είναι ευχαριστημένος με αυτό που ακολουθάει. Ασχέτως πόσο ενέργεια καταναλώνει. Είναι σαν να πηγαίνετε στο γυμναστήριο. Ναι, θα κουραστείτε. Αλλά πρέπει να σας ευχαριστεί να πηγαίνετε στο γυμναστήριο. Γιατί θα τα παρετήσετε, θα απογοητευτείτε. Έτσι ακριβώς, Χριστίνα μου, όταν μια ψυχή νιώθει ολοκληρωμένη, είναι σαν να έχει περάσει ήδη την πύλη. Λέει η Κατερίνα, στα μάτια αν θέλεις δώσε μας τη σύνδεση της μεσότητας και της αξιοπρέπειας στο πώς να πράττουμε. Είναι φυσικό, σας έχω πει και άλλες φορές, ότι αν εμείς δεν δούμε το κάθε τι, από την πλευρά που είναι θετική και από την πλευρά του που είναι αρνητική, δηλαδή από το μέτρο και όχι και εκτός μέτρου, είναι φυσικό λοιπόν τότε, φίλοι μου, ότι θα βρούμε την αξιοπρέπεια. Την απρέπει, το πρέπον, το άξιο, αξιοπρέπει, δηλαδή να μπορούμε έτσι να κάνουμε το πρέπον, άξια. Να καταλάβετε λοιπόν αυτό το πράγμα. Πώς όμως θα το κάνουμε αυτό. Κάθε τύπο σας έχω πει, έτσι, μπορεί να γίνει εις βάρος μας και υπέρ μας. Για όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να ξέρουμε πώς να το χειριζόμαστε. Και όταν λέμε να ξέρουμε πώς να το χειριζόμαστε, να ξέρουμε πότε είναι στη στιγμή του σωστό. Πότε για μας είναι η καλύτερη επιλογή. Και εφόσον θα λέγαμε εσείς το διαλέγετε, για σας είναι η καλύτερη επιλογή. Άρα λοιπόν σιγά σιγά πρέπει να φύγει το πρέπει στην πραγματικότητα, να φύγει το πρέπει και να το νιώθετε. Δεν μπορεί να λέτε πρέπει αλλά δεν το νιώθω, ούτε ξέρω γιατί πρέπει. Αν θέλετε να έχετε αξιοπρέπεια, πρέπει να έχετε μαθηναξίες γιατί πρέπει και να νιώθετε ωραία όταν το κάνετε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε από και τις δύο πλευρές από κάθε πράγμα. Πότε λοιπόν είναι στο μέτρο και μας υπηρετεί και πότε είναι εκτός μέτρου και μας βγάζει, τα λέγαμε, διάφορες καταστάσεις πόνου μέσα μας. Αυτό λοιπόν φίλοι μου, να ξέρω ότι τα πάντα είναι ουδέτερα και πρέπει να τα δείτε και από τις δύο πλευρές. Πού σας υπηρετούν, πότε μάλλον σας υπηρετούν και πότε δεν σας εξυπηρετούν. Λέει η Μένη, σταμάτη γιατί ο Δημιουργός θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του μέσα από εμάς, τι δεν γνωρίζει ή είναι λάθος όλο αυτό. Όταν λέμε να γνωρίσει ο Δημιουργός μέσα από εμάς τον εαυτό του, είναι ότι αναπλάθει τον εαυτό του και τον αναγνωρίζει μέσα στο 3D. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζει τον εαυτό του σαν επίγνωση. Είναι ότι διαμορφώνει, ότι εκφράζει τον εαυτό του κάθε φορά. Ότι τον εκφράζει και γνωρίζει την έκφρασή του κάθε φορά μέσα στο σύμπαν το 3D που συνεχώς ανανεώνεται και ξανανεώνεται και ξανανεώνεται. Δεν είναι ότι δεν ξέρει τον εαυτό του. Σαν πνεύμα, σαν επίγνωση το ξέρει. Όμως το πνεύμα εκφράζεται συνήθως και με ποικιλόμορφους μορφούς κάτω από τα σύμπαντα δημιουργίας. Και συνεχώς λοιπόν αναπλάθωνε αυτό το αναπλάθη και δημιουργεί και άλλα σύμπαντα και άλλα σύμπαντα και συνθέσεις και συνθέσεις και συνθέσεις και συνεχώς αναγνωρίζει την έκφρασή του. Όχι ότι δεν ξέρει τον εαυτό του. Μην ανθρωποποιείτε τις εκφράσεις όταν μιλάτε για το Θεό. Λοιπόν, λέει η Ελευθερία. Καλησπέρα σε όλους. Πες μας τη γνώμη σου κατά πόσο η προγεννητικότητα είναι υπεύθυνη για τη ζωή του ατόμου. Σας είπα ότι αν πιάσουμε την κατάσταση ότι εμείς κάνουμε εσαρκώσεις και ξανά εσαρκωνόμαστε, πρέπει να καταλάβετε ότι ορισμένα εθερικά πλαίσια, θα λέγαμε. Καθώς πεθαίνει ο άνθρωπος, τα οποία μέσα συγκρατούν ένα είδος αυτοσυνειδητότητας. Τα διάφορα εγώ που λέμε, κατώτερες συνειδητικές καταστάσεις που δημιουργούν την προσωπικότητα τη φυσική. Αυτά αρχίζουν κατά τη διάλυση του ανθρώπινου σώματος και φεύγουν και διαφοροποιούνται και αρχίζουν και μένουν, θα λέγαμε, και πηγαίνουν και ενώνονται αυτές οι συνειδητικές καταστάσεις, οι αυτοσυνείδητες οντότητες, οι μικρές, σε διάφορα, θα λέγαμε, άλλα πράγματα. Μερικές μπορεί να πάνε και να κολλήσουν σε μερικά ζώα, άλλες κολλάνε σε άλλους ανθρώπους, άλλες ανεβαίνουν λίγο στο αστρικό αναλόγως την κραδασμική του δόνηση. Κάθε φορά που μια ψυχή εσαρκώνεται, αρχίζει και συλλέγει αυτά τα εθερικά, θα λέγαμε, αρχέτυπα. Είναι τα διάφορες τάσεις, τα διάφορα εγώ.
και δημιουργείται, θα λέγαμε, ανάλογο DNA και δημιουργείται, θα λέγαμε, αυτή η ζωή. Λοιπόν, αυτό το DNA, λοιπόν, που είναι σε σύνδεση με τις ψυχικές μας καταστάσεις, όπως το εννοούμε εμείς, με την πρόοδό μας, θα λέγαμε, την ψυχική αλλά και τη φυσική, έτσι ακριβώς κάθε φορά που ένα παιδί ενσαρκώνεται, αρχίζουν σιγά σιγά και διαμορφώνονται τα διάφορα εγώ. Στην αρχή, όταν είναι αγνό το παιδί, τελείως βρέφος, δεν μπορούν να εισχωρήσουν πάνω του αυτά στο εθερικό του, να δημιουργήσουν την προσωπικότητα. Με το που ενεργοποιηθεί ο νους, με το που ενεργοποιηθεί ο εγκέφαλος, τότε δημιουργούνται κατάλληλες, θα λέγαμε, πύλες για να μπορούν να κολλήσουν αυτά τα πράγματα και να του δημιουργήσουν την προσωπικότητα του παιδιού. Που αυτό εδώ πέρα το πράγμα θα είναι αναλόγως δονήσεις που έχει τηλεπαθητικά μέσα ακόμα από την κοιλιά του, από το περιβάλλον και από τους γονείς του, θα λέγαμε, ορισμένες εκφράσεις για να μπορεί να συνδεθεί και να αρχίζει να παίζει το κάρμα του. Επομένως, θα λέγαμε, όλη αυτή η προγεννητικότητα, σας είπα, παίζει μεγάλο ρόλο από το DNA, θα λέγαμε, στον οποίο φέρει από τους γονείς και δεύτερον από την φωτεινότητα της ψυχής, την οποία συλλέγει αυτά, θα λέγαμε, τα εθερικά αρχέτυπα πάνω του και δημιουργεί κοντά στα 6 με 7 χρόνια αυτή την έννοια της, αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο με την έννοια της προσωπικότητας, ότι της αυτοσυνείδησης, έτσι. Έτσι λοιπόν αυτό πέρα το πράγμα, φίλοι μου, έχουν μεγάλο ρόλο η προγεννητικότητα και στο DNA και στην ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, αλλά και το περιβάλλον το οποίο μέσα βγαίνει. Λοιπόν, τρία στοιχεία λοιπόν είναι. Αυτό που είναι η ψυχική, το DNA, η ψυχική κατάσταση, θα λέγαμε, το φως το οποίο περιέχεται και το περιβάλλον στο οποίο όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούνται. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Κάτσε να κάνουμε ένα refresh. Όταν εννοούμε την έννοια, φίλοι μου, της επανεσάρκωσης, όταν εννοούμε την έννοια της επανεσάρκωσης, ότι δηλαδή εμείς κάνουμε σαρκώσεις, σας είπα ότι στην πραγματικότητα είναι οι σχέσεις τις οποίες έχουμε με παράλληλες πραγματικότητες. Όλα συμβαίνουν τώρα. Όμως εμείς, για να έχουμε τη διαφορετικότητα που έχει ο καθένας, δεν είναι τυχαίο που οι άνθρωποι έρχονται με ταλέντα. Δεν είναι τυχαίο που οι άνθρωποι έχουν ορισμένες αξίες. Δεν είναι τυχαίο που ορισμένες ψυχές διαλέγουν να περάσουν σε παράλληλα σώματα. Δεν είναι τίποτα, θα λέγαμε, φίλοι μου, τυχαίο. Αλλιώς θα ήταν ο Θεός, θα λέγαμε, άδικος αν τον ένα τον έβγαζε χωρίς την δύναμη να αναβαθμιστεί και να τον έβγαζε με τη δύναμη να αναβαθμιστεί. Σε μια ψυχή θα έδινε, θα λέγαμε, τη δύναμη να αναβαθμιστεί και στην άλλη του κόβει. Σε έναν άνθρωπο τώρα ο οποίος γεννιέται παράλυτος ή ο οποίος γεννιέται χαζός ή ο οποίος δεν έχει τον εγκέφαλό του να δουλεύει νορμάλ, είναι, θα λέγαμε, σαν να του αφαιρεί το δικαίωμα να αναβαθμιστεί. Όμως δεν πάει έτσι, φίλοι μου. Αυτά είναι συνέπειες επιλογών, παλαιών επιλογών, όπως λέτε οι προγονείς σας. Είναι συνέπειες και επιλογές. Γι' αυτό στην πραγματικότητα τώρα εμείς είμαστε η συνέπεια των επιλογών. Όπως στη ζωή σας είστε η συνέπεια των επιλογών σας, κάθε φορά πάνω στο DNA σας, σε αυτή τη ζωή σας, έτσι θα το δείτε σε μεγαλύτερη κλίμακα, η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή είναι η συνέπεια των επιλογών, των εσαρκώσεων, αναχιλιάδες χρόνια των οποίων έχει κάνει. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές σας λέω ότι αν θέλετε, σε εισαγωγικά, και οι περισσότερες διδασκαλίες έχουν φτιαχτεί έτσι και λένε στον κόσμο, να πάνε σε εισαγωγικά στον παράδεισο ή να μπορούν στην άλλη ζωή να είναι έτσι ή στην άλλη ζωή να είναι αλλιώς. Να προσέγετε τις επιθυμίες σας, να προσέγετε, θα λέγαμε, τις δονήσεις ή τις πράξεις σας. Από αυτό είχαν βγει αυτά τα δόγματα και οι διδασκαλίες όσον αφορά την επανεσάρκωση. Και έτσι οι άνθρωποι είχαν πέσει σε αυτό το κύκλο τόσο πολύ να φοβούνται που από φόβο δεν κάνανε αυτά που θέλανε στη στιγμή, αλλά κάνουν αυτά που τους λέγανε τα δόγματα για να έχουν μια καλύτερη ζωή την επόμενη, θα λέγαμε, ή να πάνε στον παράδεισο ή όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα τα οποία τους βγάζουν από το εδώ και τώρα. Έτσι. Κάθε διδασκαλία έρχεται στον καιρό της και αναλόγως στο συναισθηματικό επίπεδο το οποίο έχουν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Λέει η Μένη,
Λέει, μένει οι παράλληλες πραγματικότητες, λέει, είναι 3D. Ναι, οι παράλληλες πραγματικότητες είναι παράλληλες πραγματικότητες. Είναι 3D. Είναι παράλληλες πραγματικότητες. Με ποια έννοια είναι 3D? Το 3D δεν υπάρχει. Με αυτή την έννοια 3D. Το 3D δεν υπάρχει. Το 3D το βλέπουμε εμείς, συνδυσιακά. Άρα κάθε φορά που εμείς μπαίνουμε κραδασμικά σε άλλες δονήσεις, το 3D αλλάζει ανάλογα αυτές τις δονήσεις. Έτσι κάθε δόνηση έχει το δικό του, θα λέγαμε, τη δική του δυναμική, ώστε να δημιουργεί το δικό του 3D. Με αυτή την έννοια το λέω. Οι παράλληλες πραγματικότητες είναι, θα λέγαμε, δονήσεις, είναι άλλες κραδασμικές συνδυσιακές καταστάσεις στην πραγματικότητα. Που όμως, όταν εμείς μπαίνουμε εκεί, επειδή η συνείδηση προβάλλει συνεχώς ένα 3D πλαίσιο, ένα σώμα για να μπορεί, και ένα περιβάλλον για να μπορεί να παίξει τις εμπειρίες, θα λέγαμε ότι ναι, είναι σαν να υπάρχουν 3D παράλληλες πραγματικότητες. Που όμως, δεν μπορείς να τις δεις μόνο αν συγχρονιστείς κάτω από το συνειδησιακό επίπεδο εκείνο, ώστε να εμφανιστούν μπροστά σου. Έτσι, θέλω να σου πω, φίλοι μου, ότι δεν υπάρχουν, το 3D αυτό καθ' αυτό δεν υπάρχει. Έτσι, εμείς το δημιουργούμε συνειδησιακά. Εμείς το βλέπουμε έτσι συνειδησιακά. Έτσι, ο παρατηρητής κινεί το παρατηρούμενο και το βλέπουμε έτσι συνειδησιακά. Κατά από αυτή την έννοια, οι παράλληλες πραγματικότητες είναι παράλληλα σύμπαντα, θα λέγαμε, γιατί δεν είναι μόνο ορισμένα, θα λέγαμε, πράγματα, είναι όλο ένα παράλληλο σύμπαν. Είναι όλη η αντίληψή σου κάτω από μια συνειδησιακή κατάσταση. Είναι όλος ο κόσμος που ξέρεις κάτω από μια συνειδησιακή κατάσταση με ορισμένες διαφορές. Από αυτή την έννοια, λοιπόν, κάθε φορά που εσύ αλλάζει η συνειδησιακή κατάσταση, κάθε συνειδησιακή κατάσταση εκφράζεται σαν ένα διαφορετικό 3D. Έτσι, λοιπόν, θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολλές παράλληλες, άπειρες μάλλον, παράλληλες πραγματικότητες μέσα στο συνειδησιακό επίπεδο, έτσι, και πλαίσιο το οποίο είμαστε. Υπάρχουν άλλες πραγματικότητες μέσα σε ένα άλλο συνειδησιακό επίπεδο που δεν είμαστε. Έτσι, γιατί ανήκουμε σε ένα πλαίσιο συνειδησιακής επέκτασης. Όλα είναι συχνότητες. Ξεκινάνε από την παύλα, θα λέγαμε, ξεκινάνε μικρές, ανεβαίνουν, γίνονται τεράστιες, πιο μεγάλες όσο πάει και μικρές και ξανακατεβαίνουν μετά. Αυτό πράγμα που σας δείξα τώρα, να ξεκινάει από μικρό, να ανεβαίνει, να γίνεται μεγάλη και μικρή, μπορεί να είναι ένα σεισμός, μπορεί να είναι ένα σύμπαν, μπορεί να είναι η νοητική μας εγρήγορση και μετά να ξαναπεθαίνει ο άνθρωπος, μπορεί να είναι τα πάντα. Όλες οι ζωές ξεκινάνε από μια δόνηση μικρή, ανεβαίνουν μεγάλες δονήσεις και μετά ξανακαταλήγουν και μικραίουν. Έτσι γίνεται όλοι οι κύκλοι που υπάρχουν στην πραγματικότητα, από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Άρα τώρα για την ανθρωπότητα, η οποία φτάνει στα άκρα, θα λέγαμε, είναι σαν να έχει ξεκινήσει έτσι και να έχει φτάσει στο μέγιστο, θα λέγαμε, κρατασμικό της επίπεδο. Να έχει πάει πολύ στα άκρα. Μετά θα αρχίσει πάλι η κάθοδος προς τη γραμμή. Όσο είμαστε στη γραμμή, είμαστε κοντά στο θάνατο, σαν να μην ζούμε, είμαστε ένα με το αστρικό μας, είναι ένα με το Θεό. Όσο εμείς όμως ανεβάζουμε τις κραδασμικές μας, τα λέγαμε, συχνότητες πάνω και κάτω, μπορούν να συλλέγουν παραπάνω φως, παραπάνω σκοτάδι, διαδικότητα, μεγάλη διαδικότητα, μικρή διαδικότητα, μεγάλη διαδικότητα, μικρή διαδικότητα. Λοιπόν, άλλη, λέει ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο, αν έχεις ακούσει για την επιστημονική υπόθεση προσομοίωσης για το σύμπαν και τη ζωή simulation υπόθεσης, θεωρία την οποία ήδη στενίζονται και οραματιστές, επιχειρηματίες, ακόμα και χρηματοπιστωτικοί φορείς τελευταία. Πες μας τη γνώμη σχετικά και πώς το συνδέεις αυτό που περιγράφεις σαν 3D. Υπόθεση προσομοίωσης, δεν καταλαβαίνω τι λες. Εννοείς αυτό που λέμε συνειδητός οραματισμός για το σύμπαν και τη ζωή, ή ότι όλα είναι ένα μάτριξ, ας πούμε, με την έννοια ότι είναι ένα μάτριξ, εμείς είμαστε έξω από το μάτριξ και το... σαν να παίζουμε εδώ ένα παιχνίδι είναι απ' έξω. Γιατί είχα γράψει την άλλη φορά, πιο παλιά, κάνα 2-3 χρόνια πριν, έγραψα, λέω, άνθρωπος, ο avatar της ψυχής στο 3D, κάτι τέτοιο είχα γράψει ένα βιντεάκι, οπότε μπορείς να το δεις. Δυστυχώς, ξέρεις, ορολογιακά δεν είμαι συμβατός τώρα με αυτό το, για να σου πω, φίλε μου, ότι το έχω διαβάσει, δεν ξέρω τι εννοείς. Λέει, μένει το συνειδησιακό, είναι λέει από τα αισθήματά μας.
Το συνειδησιακό επίπεδο είναι η επίγνωση η οποία έχουμε. Συνδέεται με τα αισθήματά μας, συνδέεται με τα συναισθήματά μας, συνδέεται με τις συγκινήσεις μας, συνδέεται με το ανώτερο διανοητικό, το κατώτερο διανοητικό, συνδέεται με κάθε τι πράγμα, θα λέγαμε, έτσι μπορείς να εκφράσεις για να λάβεις εμπειρίες της πραγματικότητάς σου, έτσι. Αλλά είναι η επίγνωση, η θεμελιώδη γνώση την οποία έχεις. Αυτό είναι η συνειδησιακή κατάσταση. Πολλές φορές ένας άνθρωπος, επειδή αυξομειώνεται η συνειδησιακή κατάστασή μας, αναλόγως στα ελαττώματα, γι' αυτό λέγεται ελάττωμα, γιατί ελαττώνει. Ελαττώνει τον εαυτό μας και τον μεγαθύνει τον εαυτό μας. Τα ελαττώματα ελαττώνουν τη συνειδησιακή μας κατάσταση. Αν ένας άνθρωπος θέλει να έχει μια εγρήγορση, πρέπει να βγάλει από μέσα του τα ελαττώματα, να μην μπαίνει σε ελαττώματα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που θέλει να αυξήσει, θα λέγαμε, όλη αυτή τη συνειδησιακή του εγρήγορση, πρέπει να βγει έξω από τα ελαττώματα. Ένας άνθρωπος που μπαίνει στην ελάττωση αυτού, είναι φυσικό να νιώθει αποκοπή. Ένας άνθρωπος που θέλει να γνωρίσει το Θεό, γι' αυτό λέγει και αυτό που είπαμε στα δύο παπάς, λέει: Α, εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό. Ο δρόμος του Θεού είναι εκείνος, ο δρόμος του Θεού. Που μιλήσαμε πριν για τους ομοφυλόφιλους, που έλεγε ο παπάς του: Ο δρόμος του Θεού είναι να κάνεις αυτό το πράγμα. Εννοεί αυτό το πράγμα. Όταν ελαττώνεται το εαυτό μας, νιώθει αποκοπή. Οπότε δεν νιώθει τη σύνδεση. Οπότε δεν μπορεί να νιώσει το Θεό. Όταν ο εαυτός μας όμως βγει έξω από τα ελαττώματα και μεγεθύνεται, έτσι αρχίζει και ενώνεται. Αρχίζει και ενώνεται με τα πάντα, οπότε θα λέγαμε μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Από αυτή την έννοια έλεγε ο παπάς του ομοφυλόφιλους που είπαμε προηγουμένως, ότι ο δρόμος του Θεού είναι ένας και οι ομοφυλόφιλοι δεν ανήκουν μέσα. Έτσι. Δείτε λοιπόν γιατί λέγονται ελαττώματα. Γιατί ελαττώνει τη συνδυσιακή επέκτασή μας. Έτσι λοιπόν χάνουμε την ένωση. Έτσι νιώθουμε φαινομενική αποκοπή. Κάθε άνθρωπος όμως είναι σε σύνδεση με τον Θεό. Απλά δεν είναι συνειδητοί. Όλοι είμαστε συνδεδεμένοι με το όλον, αλλιώς δεν θα υπήρχαμε. Όλοι είμαστε συνδεδεμένοι με το Θεό. Ο Θεός υπάρχει παντού. Ο Θεός υπάρχει στην αμαρτία. Ο Θεός υπάρχει στην κόλαση. Ο Θεός υπάρχει παντού. Ο άνθρωπος, απ' την άλλη, επειδή δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει στα ελαττώματα, πρέπει να φτάσει στις αρετές του για να τον αναγνωρίσει. Αλλά πάντοτε, πάντοτε ήταν, είναι και θα είναι μέσα στο Θεό. Και ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Εντάξει φίλε μου, όλο το θέμα γίνεται για να μπορεί ο άνθρωπος να μάθει να βλέπει το Θεό στο περιβάλλον του. Έτσι λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας το Θεό. Ο Θεός είναι στον πόλεμο, ο Θεός είναι στην ειρήνη, ο Θεός είναι παντού. Ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει σε ορισμένα επίπεδα για να μπορεί να το καταλάβει και να τον αναγνωρίσει στο περιβάλλον. Γι' αυτό γίνονται όλες οι παρεξηγήσεις. Λοιπόν, να πούμε και αυτή την ερώτηση και μετά σιγά σιγά φίλοι μου να κλείσουμε. Λέει ο Αντώνης, καλησπέρα στα μάτια, θα γίνει κάποια στιγμή το τέλος του πλανήτη και του κόσμου γενικότερα. Τι πιστεύεις? Φυσικά θα γίνει. Και το τέλος του πλανήτη και του κόσμου και της ζωής μας, κάθε αρχή έχει και τέλος. Και συνεχώς ανανεώνεται. Έτσι, μέσα από το θάνατο και τη ζωή, τα πάντα συνδέονται, αλληλοεπεκτείνονται, αλλάζουν και συνεχίζουν σε μια αιωνιότητα. Το αιώνιο έρχεται μέσα από την αλλαγή. Δεν μπορεί να υπάρξει αιώνιο, θα λέγαμε, χωρίς την αλλαγή, σε αυτό που λέτε εσείς, μορφή και 3D. Κάθε φορά λοιπόν τα πάντα ρί. Και επειδή τα πάντα ρί, πρέπει να υπάρχει αυτή η μετάβαση που λέμε θάνατο ζωή, αρχή τέλος. Αυτός ο κύκλος. Έτσι λοιπόν, τώρα έρθει και η ώρα, βέβαια, σε τεράστιες χρονικές καταστάσεις που εμείς δεν μπορούμε συνειδησιακά να τις καταλάβουμε για το σύμπαν, για το γαλαξία μας, για το ηλιακό μας σύστημα, για τον ήλιο μας, για τον πλανήτη μας, έτσι και μέσα στον πλανήτη μας για την ανθρωπότητα, είμαστε στην ανθρωπότητα, για την κάθε ατομικότητα, θα λέγαμε κάθε εσάρκωση, κάθε μέρα, αρχή και τέλος, κάθε στιγμή έχει αρχή και τέλος. Λοιπόν, οπότε, φυσικά θα έρθουν όλα. Το θέμα είναι αυτή. Εσύ φοβάσαι με τα δεις στη δική σου πραγματικότητα, στη δική σου εσάρκωση τώρα, σε αυτή τη ζωή που είσαι. Μην αγχώνεσαι, νομίζω ότι τίποτα δεν είμαι σίγουρος για το μέλλον, ότι δεν θα το δεις, Αντώνη. Μην στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πάντοτε όμως θα βλέπεις τέλη και πάντοτε θα βλέπεις αρχές στην πραγματικότητα, έτσι. Σιγά σιγά. Λοιπόν, λέει η Λιλή Δημητρίου, καλησπέρα σας, λέει ποιος είναι ο Θεός. Να ξέρεις λοιπόν, Λιλή... Ο Θεός είσαι εσύ.
Αυτός είναι ο Θεός. Καταλαβες. Και αν το καταλάβεις, θα καταλάβεις ότι ο Θεός είσαι εσύ, είμαι εγώ, είναι όλοι, είναι τα πάντα. Αυτός είναι ο Θεός. Τώρα να ρωτάς ποιος, ενώ είναι παντού και τριγύρω σου, σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσεις να βλέπεις τον κόσμο, καταλαβες, με άλλο μάτι. Όσο εσύ ζητάς όνομα, όσο εσύ ζητάς περιγραφή, όσο εσύ ζητάς το οτιδήποτε και απλά διδέχεσαι το οτιδήποτε σαν Θεό, τότε δεν θα το βρεις ποτέ. Λοιπόν, φίλοι μου, ευχαριστώ πολύ, πέρασε ευχάριστα η ώρα και σήμερα, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την Κυριακή, όπως σας είπα, κάνουμε σεμινάριο για τις πεποιθήσεις της νέας ενέργειας, για να είστε συμβατοί με τις ενέργειες που τις οποίες έρχονται, με τις αλλαγές τις οποίες έρχονται, πρέπει να έχετε τις ανάλογες πεποιθήσεις για να μην φέρετε αντίσταση, αντίδραση και περάσετε, θα λέγαμε, τις αλλαγές με πόνο. Αν εμείς έχουμε φτιάξει από πριν ορισμένες πεποιθήσεις, καλοδεχόμαστε την νέα ενέργεια και η αντίσταση, ο πόνος, θα λέγαμε, και η προσπάθεια φεύγει. Αν εμείς είμαστε κολλημένοι στις παλιές μας πεποιθήσεις, με την αλλαγή της ενέργειας θα μας στείλει υποχρεωτικά και με το ζόρι, θα λέγαμε, σε καταστάσεις που θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά τελευταία στιγμή μέσα από τον πόνο και το άγχος και το στρες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, φίλοι μου. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Ειρήνη σε όλους.